Τους ήρωες του Μεγάλου Σαμποτά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τίμησαν οι τοπικές αρχές σε εκδήλωση μνήμης στον χώρο του μνημείου, στον περιβάλλοντα χώρο του αεροδρομίου. Μία πράξη τόλμης, θάρρους, αυτοθυσίας των σαμποτέρ των συμμαχικών δυνάμεων. Μία πράξη που αποτέλεσε την αρχή του τέλους για τους κατακτητές. Ήταν ξημέρωμα 13 προς 14 Ιουνίου του 1942. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου γίνεται ένα από τα σημαντικότερα σαμποτάζ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κομμάντο τη Ειδική Εναέρεια Υπηρεσία Τζέλικο Μπερζέ Μουό, Πιέρ Λεωστίκ Σιμπάρ, αλλά και ο κριτικό Κωσή Πετράκη, οι τολμηροί που ανέλαβαν την αποστολή. Στόχο η καταστροφή των αποθηκών καυσίμων και πυρομαχικών του αεροδρομίου, το οποίο είχε εξελιχθεί σε ένα από τα πιο κομβικά αεροδρόμια τη εποχή. Οι σαμποτέρ απόθεσαν τις βόμβες πάνω από το αριστερό φτερό κάθαρο πλάνου και ρύθμισαν τις βόμβες να εκραγούν μετά από 2 ώρες και αποχώρησαν. Το σαμποτάζ είχε επιτυχία. Ως αντίπεινα για το σαμποτάζ, οι Γερμανοί αποφάσισαν την επομένη να εκτελέσουν 50 από τους 62 μάρτυρες που ήταν όλοι επιφανείς Ηρακλειώτες στην περιοχή του Ξηροποτάμου. Ο Δήμος Ηρακλείου και οι αρχές του τόπου μας τίμησαν αυτή τη σημαντική μέρα που κλόνησε το ηθικό των στρατευμάτων γερμανικής κατοχής και έδωσε αέρα και υπερηφάνεια στους κριτικούς και σε όλους τους Έλληνες. Οι τοπικές αρχές τίμησαν τη σπουδαία πράξη αντίστασης, το θρυλικό σαμποτάζ, το οποίο είχε σημαντικό αντίκτυπο στην εξέλιξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ειδικά στο μέτωπο της Αφρικής. Είναι μεγάλη συγκίνησή μου που μπορώ να εκπροσωπήσω αρχικά την Ένωση Οσκουμένων και Ενωδικηγόρων Ηρακλείου, διότι οι άνθρωποι αυτοί και ο παππούς μου και οι συμπολεμιστές του, μέχρι και ο Πιέρ Λεωστίκ, ο οποίος ονομάστηκε ο πατέρας μου Πιέρ Λεωστίκ για να τιμηθεί ο άνθρωπος που πέθανε, δείξαν μια γενναιότητα μεγαλύτερη από τον εαυτό τους. Οι Σαμποτέρ, Άγγλοι, Γάλλοι και Έλληνες κομμάντος, ομοιάζουν με εκείνους τους ομοιρικούς ήρωες της Ιλιάδας, τον Διομήδη και τον Οδυσσέα στη Ραψοδία Κάπα, οι οποίοι δεν δίλιασαν μπροστά στον κίνδυνο που ήταν η διείσδυση στο στρατόπεδο των Τρώων. Ανέλαβαν με χαρά την αποστολή τους και την εκτέλεσαν στο ακέραιο. Στον χώρο του μνημείου τελέστηκε πνημός νηδέηση, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.